Εκλεκτή και Επιτρόπου Νομοθεσίας. Ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, ο Οδυσσίας Μιχαηλίδης κατηγόρησε εκ νέου τη Λίδα Κουρσουμπά μεταξύ άλλων και για κατάχρηση θέσης σε ιδιωτική υπόθεση δανείου. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε αίτημα του συζύγου της για διαγραφή ενυπόθηκου δανείου από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Η απάντηση που έλαβε στις 7 Δεκεμβρίου 2016 ήταν αρνητική σύμφωνα με τον Οδυσσία Μιχαηλίδη με την τράπεζα. Να τον ενημερώνει ότι αν δεν εξοφλούσε αμέσως θα προχωρούσε με τις διαδικασίες για την ίσπραξη του εφόσον επρόκειτον για εξαποφάσεως χρέος. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016 η κυρία Κουρσουμπά απέστειλε την επιστολή αυτή στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Παύλο Ιωάννου με φαξ σε επιστολόχαρτο, με τα διακριτικά του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας και με ρητή αναφορά ότι ο αποστολέας ήταν η κυρία Λίδα Κουρσουμπά. Γιατί η κυρία Κουρσουμπά απέστειλε την επιστολή, επειδή είναι η σύζυγός του? Λόγω για διασυρμό της και για παράδεκτες και στοχοποιημένες καταγγελίες έκανε Λίδα Κουρσουμπά. Επισήμανε ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στην υπόθεση ότι ο σύζυγός της νόμιμα έχει αποταθεί στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και ότι η τράπεζα δεν γνώριζε ότι ήταν σύζυγος δημόσια εκτεθειμένου προσώπου. Αυτόν το θεωρώ απαράδεκτο. Όντως έναν έγγραφο που είχε να διαβιβάσει ο ίδιος στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, στον οποίο είχε να αποταθεί νόμιμα, διαβάστηκε από το γραφείο μου για λόγους πρακτικούς. Αυτόν είναι. Αλλά τίποτε άλλο και δεν ήταν θέμα που πρέπει να γίνει εδώ. Ο Γενικός Ελεκτής αναφέρθηκε και σε σύναψη 26 συμφωνιών της Λίδας Κουρσουμπά με συγκεκριμένη δικηγόρο. Οι 17 την αφορούσαν ως Επίτροπο Νομοθεσίας και 9 ως Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού συνολικού ύψους 561.000 ευρώ. Οι τρεις συμφωνίες υπογράφηκαν ως δικηγορική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ενώ για τις άλλες 23 η συγκεκριμένη δικηγόρος υπέγραφε ως φυσικό πρόσωπο. Ενώ οι πληρωμές για τις 23 συμφωνίες έπρεπε να γίνονται στην ίδια ως φυσικό πρόσωπο και να φορολογούνται ως τέτοιες 35% επί του εισοδήματος, οι πληρωμές γίνονταν στο νομικό πρόσωπο και ως εκ τούτου η φορολογία φαίνεται να ήταν πολύ χαμηλότερη, 12,5% επί των κερδών. Η Επίτροπος Νομοθεσίας επιφυλάχθηκε να δώσει απαντήσεις στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, εκφράζοντας λύπη για το γεγονός ότι δεν συζητήθηκαν αυτά που έπρεπε με τα ομοσπονδιακά νομοσχέδια. Θα απαντήσω την άλλη φορά. Αναφορικά με τις καταγγελίες του Γενικού Ελεκτή για χρήση του υπηρεσιακού ρησοχήματος για ιδιωτικούς σκοπούς, η Λίδα Κουρσουμπά κάλεσε τον Οδυσσία Μιχαηλίδη να καταθέσει στοιχεία. Πολλές φορές είπε τα φαινόμενα πατούν, κανένας δεν είναι αλάνθαστος, επισημένοντας ότι αν έγινε κάτι τέτοιο ήταν σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όταν επέστρεφε από υπηρεσιακή υποχρέωση. Ωστόσο, ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, η Λίδα Κουρσουμπά παραδέχθηκε ότι σε μια περίπτωση ο οδηγός της, που είναι κρατικός υπάλληλος, την μετέφερε στο αεροδρόμιο για ιδιωτικό της ταξίδι με το υπηρεσιακό όχημα. Ο Οδυσσίας Μιχαηλίδης παρενέβη ότι έχει στοιχεία και για άλλες περιπτώσεις, τις οποίες θα αποσύλει στον Γενικό Εισαγγελέα. Τέλος της αποκοπής μισθών στο δημόσιο.